Και πάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Να πω, ακούω τηλέφωνο, Κώστα. Ποιος είναι? Να ακούσουμε, να περιμένω. Παντελής. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Θεοδόση, συνάδελφος, δάσκαλος. Ο. Παντελής, συνάδελφος λέω, καλά είστε? Καλά εσύ. Καλά, μια χαρά. Θέλω να σου πω για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είσαι καλά. Πολύ συγκινητικά τα εγκόμια από το να είναι στο Ξυλούρι και το Μανώλη Μητσιά. Και θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στο χωριό στο οποίο διορίστηκα για πρώτη φορά ως δάσκαλος, τον προφήτη Ηλία του Δήμου Τεμένου, στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Λοιπόν, συνεχίστε το καλό σας έργο, να προβάλλετε πάντα την κριτική μου Να στην είσαι Ηλία. καλά, Και ευχαριστώ εμείς οι πολύ. Μακεδόνες αγαπάμε πάντα τους κριτικούς, όπως και εκείνοι εμάς. Ευχαριστώ Και πολύ. οι πόντιοι επίσης το ίδιο. Το Λοιπόν, κύριε ξέρουμε. Θεοδόση, καλή ανάσταση σε όλους. Ευχαριστώ επίσης. Γεια σας, γεια. Γεια. Λοιπόν, πήρε και τηλέφωνο ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γιουμπάκης και εύχεται σε όλα τα μέλη και του Λαογραφικού Σύλλογου Κριτών Θεσσαλονίκης στα Αγρίνια να έχουν καλές γιορτές και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο, τον Γιουμπάκη. Να πούμε ότι από τώρα και έπειτα μέχρι τις 9.30 θα παίξουν τραγούδια, διάφορα τραγούδια που είναι, θα λέγαμε, συνάδουν με τον πνεύμα των ημερών. Εγώ να αφιερώσω τις επόμενες εκπομπές που δεν θα είμαστε κοντά σας γιατί υπάρχει το Πάσχα και θα κατέβω κάτω στην Κρήτη μετά το Πάσχα, επομένως θα με δείτε ξανά πολύ αργά τις εκπομπές εκείνες που είναι όλο χαρά και ζωντάνια. Θα τις αφιερώσω στην κόρη μου την αγάπη που έχει αύριο γενέθλια. Χρόνια πολλά αγάπη, να τα κατοστήσεις, να είσαι γερή και πολύχρονη. Επίσης, να το αφιερώσω στην αδερφή μου την Κατερίνα που σήμερα, αν δεν κάνω λάθος και δεν έχω υπολογίσει σωστά, κλείνει 26 χρόνια από τότε που έχει επέτειο γάμων. Να ζήσετε με τον Γιώργο, να τα κατοστήσετε. Επίσης, να το αφιερώσω στην άλλη την αδερφή μου τη Χρυσούλα που μένει στο Ηράκλειο αλλά αυτές τις μέρες είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη με τις δύο ανιψιές μου τη Ρούλα και τη Μαρία, τον γαμπρό τους τον Μιχάλη και μία φίλη τους. Τους εύχομαι καλή διαμονή αύριο που θα φύγουν να φύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις από τη Θεσσαλονίκη μας. Ποιος? Ο Μανέλος. Και ο φίλος μου, ο Κώστας, είσαι ο γιος του. Όχι, ο ίδιος είμαι ο Κώστας. Χρόνια πολλά. Ακούω. Συγχαρητήρια για την απόψινή σου εκπομπή ειδικά. Και θα ήθελα να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο εδώ πάνω στην Κρήτη και γενικά σε όλους τους Μακεδόνες καλή Ανάσταση και με το καλό να έρθουμε ξανά στα πρώτα μας καλά γλέντια. Να είσαι καλά Κώστα. Και θα ήθελα σε όλους τους συλλόγους μια καλή ευχή να είναι πάντα αγαπημένοι. Η Και να είναι καλύτερη πάντα ευχή είναι. καλιασμένοι και μονιασμένοι. Εντάξει Και Κώστα, ευχαριστώ έγινε. πολύ. Καλές γιορτές και καλό Πάσχα. Επίσης και σε σένα καλή ανάσταση στην οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια σου. Λοιπόν, έχουμε κάνει με ένα γκρουπ με πολλά τραγούδια μέχρι τις 9.30. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είστε και σήμερα κοντά μας. Να ανανεώσω το ραντεβού μας για πολύ μετά το Πάσχα. Γεια σας. Να περάσετε καλά. Καλές γιορτές. Καλό Πάσχα. Να είστε καλά. Γεια σας. Thank you.
στην καμαρά σου να ειδώ την άβαλα πω, να ειδώ την άβαλα πω την πανά.
όλος ο κόσμος με ρωτά, όλος ο κόσμος με ρωτά, τι τάχω και δακρύσω. Μα εγώ έχω μάθει τη χαρά, μα εγώ έχω μάθει τη χαρά, μα εγώ έχω μάθει τη χαρά, με κλάει μα να γλεντίζω. Γιαϊδά με πίκρες με κερνάς, γιαϊδά με πίκρες με κερνάς, ζωή που φεύγεις και περνάς. Ψεφτράζω οι πουνιέ οι χαρές, ψεφτράζω οι πουνιέ οι χαρές, που χεις και δε μου δεις.